Καλημέρα, τι μου Καλημέρα. Κάνετε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλή η συνταγή. Μπορείτε να τα βάλετε όλα μέσα στον μπολ και να τα αναμίξετε και πάλι θα βγει ok. Απλά εγώ θα σας δείξω πώς το κάνουμε ιδανικά για να βγει έτσι ωραίο, αφράτο και νοστιμότατο το κέικ σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα αυγά. 4 αυγά. Τα σπάμε ένα-ένα μέσα στον μπολ προσεκτικά για να μην έχουμε τσόφλια. Εάν έχουμε τσόφλια, ξέρουμε πως βγάζουμε τα τσόφλια με το τσόφλι. Ε, έβγαλε νόημα. Με το μισό τσόφλι που έχετε. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να βγάλετε τα μικρά τσοφλάκια που έχετε μέσα στο αυγό, εάν σας πέσει. Λοιπόν... Α, είδατε. Ωραία, να κάνουμε επίδειξη. Έλα, ήρθα για βοήθεια. Βλέπετε που το τσόφλι. Παίρνεις το... Είδες πόσο εύκολο ήταν αυτό. Μπαμπα, και εγώ τι το κάνω. Ναι, είναι ο πιο εύκολος και πιο γρήγορος τρόπος. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, καλά είμαι. Θα κάνουμε μια πολύ απλή συνταγή. Κέικ. Μαμαδίστικη. Κέικ. Το βάζεις στο γάλα, το βάζεις στον καφέ, το κέικ το πάει παντού, το τρως όλες τις ώρες της ημέρας. Και βλέπω και σοκολάτα από πάνω, μια χαρά. 4 αυγουλάκια, ζάχαρη, πάνε όλα στο μίξερ. Βανιλίνες, 2 βανιλίνες. Λοιπόν, αυτά θα τα χτυπήσουμε τώρα. Ναι. Επειδή δεν έχουμε βούτυρο. Ήταν άδικο. Θες βοήθεια κάπου, θες να κάνω κάτι, θες να σου ανακατεύω... Ξέρεις τι θέλω, θα σου πω σε λίγο, θα μου σπάσεις λίγο τα αμύγδαλα που θα βάλουμε μέσα. Ωραία. Θα κάνεις με το μιξεράκι. Με το γουδί. Λοιπόν, βανιλίνες και το βάζουμε στο μίξερ να χτυπηθεί, το χτυπάμε καλά. Τι έγινε, παιδιά. Ωραία. Έλα. Οπα. Για δες. Όχι. Ωραία, δεν θα το χτυπήσουμε με το μίξερ, θα το χτυπήσουμε με το χέρι. Όλα καλά. Μην αγώνεστε, όλα καλά. Ναι, καθάρισα μου λίγο καλέ, που συγγνώμη που σε έχω. Λοιπόν, τα χτυπάμε με το χέρι, δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να το χτυπήσετε πολύ καλά. Δηλαδή πρέπει να το χτυπήσετε μέχρι να ασπρίσει. Στο μίξερ είναι πιο εύκολο, αλλά και στο χέρι γίνεται. Δεν μας πτωεί. Βγάλαμε άκρη, όχι, Δεν πειράζει, it's okay. Λοιπόν, τα χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε λάδι, λίγο λάδι. Εδώ μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο, αν θέλετε. Ωραία. Λοιπόν... Μέσα το έχουμε κάνει σοκολατένιο ή σκέτο αμύγδαλο? Όχι, όχι. Η συνταγή μπορείτε, άμα θέλετε, να τη μοιράσετε και να το κάνετε τύπου γεωγραφίας. Να βάλετε λίγο κακάο, δηλαδή σε έτσι 3 κουταλιές από τη ζύμη. Και να το βάλετε μέσα και να το κάνετε ωραίο. Εμείς θα το κάνουμε απλό και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο γλάσο σοκολάτας με το πορτοκαλάκι μας που... Να σου πω την αλήθεια, το προτιμώ χωρίς σοκολάτα μέσα. Το προτιμάς χωρίς σοκολάτα, ε. Ναι, το προτιμώ τη σοκολάτα απ' έξω, από πάνω. Να χύνεται από κάτω, να είναι απ' έξω όλο. Το γλάσο που θα κάνουμε εμείς δεν είναι πολύ ρευστό, είναι έτσι λίγο πιο σκληρό, ας το πούμε. Και όταν κρυώσει κιόλας, κάνει αυτό το... Κρούστα. Ναι, κάνει κρούστα, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή το προτιμώ. Δεν ξέρω πώς νιώθεις γι' αυτό. Όχι, μια χαρά. Εγώ το βλέπω όπως το βλέπω, άνετα. Ψήσμα πάνω από το καλάκι. Δεν μένει και πολύ κέικ στο σπίτι όταν φτιάχνουμε. Νομίζω την άλλη μέρα δεν έχει. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να μου κάνεις. Ό,τι θες. Θέλω να μου το κόψεις. Ναι. Και να μου στύψεις το μισό μέσα στο γιαούρτι. Μάλιστα. Έλα, σου φέρνω και μαχαιράκι. Μην το πιάσουμε αυτό γιατί είναι λίγο. Θα σακωθούμε. Λοιπόν. Χτυπάμε, χτυπάμε, χτυπάμε. Και έχουμε τώρα το λαδάκι μας. Το άλλο σημαντικό. Σιγά-σιγά. Να τρέχει σιγά σιγά μέσα στο μείγμα με τα αυγά. Θέλουμε να το ομογενοποιήσουμε και να κάνουμε έτσι ένα πολύ ωραίο μείγμα. Αυτό το μείγμα θα αρχίσει, θα σφίξει κιόλας, άμα το κάνουμε σωστά. Και θα γίνει έτσι λίγο πιο πηχτό. Αυτό θέλουμε. Και δεν θέλουμε να φαίνεται το λάδι από πάνω. Σας έχω πει ότι δεν χρειάζεται να... Μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο σε αυτό το κέικ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να μην βάλετε αμύγδαλο, να βάλετε φιστίκι εκείνης, μπορείτε να βάλετε καρύδι, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε στις ίδιες αναλογίες. Από ξύλο καρπό τι θέλουμε. Ή αν δεν θέλετε και καθόλου. Ναι, 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 και καθόλου. Ωραία. Και γιαουρτάκι. Άρα είναι αφράτο, θα γίνει αφράτο. Είναι αφράτο. Είναι και σχετικά, άμα δείτε τελικά, δεν έχει ούτε πολύ λάδι, έχει πολλά αυγά. Αλλά δεν έχει πολύ λάδι, είναι ούτε πολύ ζάχαρη έχει, δεν βγαίνει πάρα πολύ γλυκό, γι' αυτό βάζουμε και το γλάσο από πάνω. Υπάρχει... Μπορείτε να το παραλείψετε, εννοείται. Πες το γλάσο. Αν υπάρχει κάποιο μυστικό να κάνεις το κέικ τράγανο, ναι. Να είναι απ' έξω η κρούστα, να έχει κρούστα, να κρατσανίζει. Αυτό γίνεται αρκετά έτσι. Α, γίνεται αρκετά κάποιο... έτσι γιατί έχει πολύ αλεύρι. Ναι. Επειδή κάνουμε αυτό το. Επειδή έχει λάδι που το κάνει πιο αφράτο, απλά πρέπει να χτυπήσει καλά τα αυγά. Βλέπετε πώς έχει. Είναι πιο σφιχτό τώρα το μείγμα με τα αυγά μας. Αυτό είναι τέλειο. Έλα, ρίξτε το μου στο μείγμα με τα αυγά, σιγά-σιγά. Ωραία. Ωραία. Και λέω μήπως το γιαούρτι το κάνει έτσι. Και το κάνει πολύ αφράτο και έχει και πολύ γιαούρτι αυτό μέσα. Δηλαδή σχετικά έχει ένα κεσεράκι γιαούρτι. Ωραία.
Ωραιότατα. Και ζεστό θα είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, τα υγρά μας είναι έτοιμα. Δηλαδή το υγρό μείγμα μας. Το αφήνουμε. Αμύγδαλο, μπορείτε να το κόψετε και με το μαχαίρι, άμα θέλετε. Σε γούδο χέρι που έχουμε χρόνια να δούμε. Σε γούδο χέρι, ναι. Τα θέλουμε λίγο, να μην είναι τελείως. Αναμένουνε μέσα στο κέικ. Εγώ θέλω να το νιώθω λίγο. Λοιπόν, και σε ένα μπολ βάζουμε το αλευράκι μας. Ωραία. Όλο το αλευράκι. Baking powder, αρκετό baking powder. Ωραία. Το μισό πορτοκάλι τι μου το έκανες. Α, μου το βάλες πίσω. Το βάλα πίσω. Το χρειαζόμαστε, δεν θα το πετάξουμε. Ωραία. Λοιπόν, και το αμύγδαλό μας. Όλο το αμυγδαλάκι μας. Ωραία. Κάνουμε ένα έτσι, ξέρεις. Να ανακατευτεί λίγο. Όταν τώρα το αλεύρι το κοσκινίζεις. Έχουν πει ότι είναι καλό, λέει πάντα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το κοσκινίζω. Ειδικά σε αυτό το κέικ που θέλει ανακάτεμα. Δεν είναι από το κέικ που είναι. Δηλαδή, άμα κάνεις κέικ με μαρέγκα. Που δεν θέλεις, αυτό δεν θες να το ανακατέψεις, ρε παιδί μου, το κέικ. Αυτό δηλαδή, επειδή θέλει ανακάτεμα έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν το κοσκινίζω το αλεύρι. Ή θα το κάνω λίγο με το φουέ. Κατάλαβες, θα το κάνω λίγο με το φουέ μόνο του στο μπολ. Ναι. Για να σπάσω τα μεγάλα τα κομμάτια. Ωραία. Αυτό ήταν το κέικ μας. Εύκολο και γρήγορο. Λοιπόν, παίρνουμε τη φόρμα μας. Αν δεν έχουμε φόρμα, πού το βάζουμε? Λοιπόν, καψάκι. Η συνταγή αυτή. Είναι μεγάλη συνταγή, κάνει για μια τέτοια φόρμα στεφάνι, δαχτυλίδι, πείτε το πώς θέλετε. Εάν τη μοιράσετε, μπορείτε να το κάνετε στην πιο ορθογόνια, την πιο μικρή. Mm-hmm. Κατάλαβες, θέλω να πω. Ναι. Και βγαίνει αρκετά σφιχτό το μείγμα. Δεν θέλω να το φοβηθείτε, έτσι πρέπει να βγει. Θες να το δείξεις λίγο στην κάμερα, κάντε ένα με το. Όχι, με το φουέ. Α, πόσο σφιχτό είναι. Βλέπετε, είναι αρκετά σφιχτό. Ωραία. Λοιπόν, λαδώνουμε. Εδώ το χτυπάς όσο θέλεις να γίνει πιο ακόμα. Όχι, όσο πιο πολύ το χτυπήσεις, τόσο χειρότερο θα γίνει. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, γενικά τα κέικ μετά το αλεύρι δεν τα χτυπάμε πολύ. Γιατί άμα τα χτυπήσεις πολύ, μετά αναπτύσσει γλουτένι και μετά είναι σκληρό το κέικ. Α, και εγώ το βάραγα ασύστολα. Αυτό βγαίνει μόνο το σκληρό, γιατί έχει πολύ αλεύρι, δεν θέλει πολύ χτύπημα. Α, οκ. Καλά που το πες. Και άμα το χτυπήσεις πάρα πολύ, θα γίνει μπισκότο μετά. Ωραία. Είναι ανάλογα. Τι θέλετε να φάτε, θέλετε μπισκότο? Όχι, για κέικ θέλουμε, για κέικ. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου γυρνάς την. Ωραία, έλα. Για να το βάλουμε έτσι ωραία. Έφυγε, ωραιότατο. Όλο το μείγμα, δεν πετάμε μείγμα. Όχι. Και βέβαια, ζάχαρη άχνη βάζεις. Μπορείς να βάλεις και ζάχαρη, άμα δεν θες να κάνεις το γλάσο που θα κάνουμε τώρα σε λίγο. Ναι. Μπορείς να βάλεις ζάχαρη άχνη, μπορείς να βάλεις ό,τι θες. Κάτσε να πάρω μια σπάτουλα να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Για μέσα λέω. Μέσα. Ναι. Δεν χρειάζεσαι να βάλεις ζάχαρη άχνη. Ρωτάω, επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα. Ζάχαρη άχνη βάζεις πάλι. Μόνο στα κέικ που έχεις. Που θες να διαλυθεί εύκολα η ζάχαρη. Αυτό επειδή έχει μέσα και αυγά, έχει και γιαούρτι που έχει πολύ. Έχει υγρασία, ρε παιδί μου, το γιαούρτι, θα βοηθήσει στο να λιώσει τη ζάχαρη. Οπότε δεν χρειάζεται να τη βάλει σε άχνη, στη μορφή άχνη. Ωραία. Όλο το μείγμα μας. Να σε βοηθήσω. Ναι. Τι μαρίζ. Πάρε τη. Μπράβο. Τα μάθαμε κι αυτά. Τον καλύτερο μαθητή. Ωραία. Έτοιμο, έφυγε. Πάει στο φούρνο. Για πόση ώρα? 170, 160, 170, μισή ώρα με 45 λεπτά. Το θέλουμε να πάρει αρκετό χρώμα από πάνω, δηλαδή μην το φοβηθείτε. Και κλασικά, ρε παιδί μου, οδοντογλυφίδα βάζουμε μέσα να δούμε αν είναι καθαρό. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Και πάμε στο γλάσο. Στο γλάσο μας. Έχουμε ήδη τη λιωμένη μας σοκολάτα. Ωραία, σε μπεν μαρί. Την βγάζουμε από το μάτι. Θέλουμε λίγο να κρυώσει. Επίσης, όταν χειρίζεστε σοκολάτα λιωμένη, προσοχή από το νερό. Δεν θέλουμε να πέσει καθόλου νερό μέσα, γιατί άμα πέσει νερό μέσα θα πάθει. Τι θα πάθει? Αραιώσει. Όχι, δεν αραιώνει, σφίγγει. Α, σφίγγει. Παθαίνει κρίση. Κρίση. Ναι, έτσι λέγεται. Παθαίνει κρίση. Κρίση. Λοιπόν, και τώρα θα στύψουμε σιγά-σιγά το πορτοκαλάκι μας μέσα, το άλλο μισό. Βάλαμε μισό στο κέικ. Και το άλλο μισό θα το βάλουμε. Πάλι. Και βλέπετε, είναι λίγο περίεργη η σοκολάτα, γιατί πρώτα αραιώνει, μετά σφίγγει και μετά ξανά αραιώνει. Δηλαδή τώρα αυτό θα ξαναραιώσει και θέλει χτύπημα καλό για να γίνει ένα πολύ ωραίο γλάσο. Το βλέπετε? Ωραία, οπότε αυτό είναι που θα το βάλουμε από πάνω. Αυτό είναι που θα το βάλουμε από πάνω. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα με γάλα, αντί για πορτοκάλι. Καλή στο χτύπημα είναι η Ελίνα, ξέρει πάρα πολύ καλά να το. Ελίνα, έλα λίγο.
Γιατί ξέρεις πολύ καλά, αλλά μην μου λερωθείς. Τώρα θα το. Θα στολίσουμε το. Α, εδώ κάνουμε τον Μπεν Μαρί, ε. Θα στολίσουμε το. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το έχουμε κάνει με κακάο. Πήραμε το μείγμα όπως ήταν. Πήραμε δύο κουταλιές έτσι καλές με το, σε ένα άλλο μπολ. Βάλαμε λίγο κακάο μέσα μέχρι να πάρει χρώμα. Και το κάνετε γεωγραφία. Είναι η βάση για το κέικ, είναι πάρα πολύ απλή. Μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορώ να το φάω όλο γιατί το έχω πάρει και σύγχυση τώρα. Λοιπόν, θα με βοηθήσει να το γλασάρουμε. Είναι γεωγραφία. Ποια θε να φας, ποια περιοχή. Γεωγραφία είναι την Ελλάδα. Όχι εσύ. Μαριζούλα. Δεν την κάνω. Α, συγγνώμη. Έτσι. Ελίνα, θε βοήθεια. Α. Μην το φοβάσαι. Κάτσε, παιδί μου. Έλα, βρε Ελίνα. Έλα. Έτσι το όλο, μπράβο. Με το πλάι βγαίνει πιο εύκολα. Μπράβο, Ελίνα μου. Ωραία. Α, παπά. Παιδιά, φαίνεται υπέροχο. Που λέτε, μπορώ να το φάω όλο, γιατί πριν από λίγο η Μαριάννα Γεωργαντή που θα είναι στην παρέα μας, μου μιλούσε στο πληθυντικό. Να ξέρετε. Έτσι. Έλα, κάπου να κόψω να δω. Εγώ κόβω ένα έτσι μεγάλο κομματάκι και δεν σας πειράζει. Κοίτα τι κάνω, κάνω ντεκόρ, πώς το λέτε εσείς αυτά. Όχι, δεν το κάνουν έτσι, το τραβάνε μια γραμμή. Έλα εδώ, πέρα. Πώς το κάνετε αυτό, έτσι. Λοιπόν. Έχει κι άλλο πιατάκι από κάτω. Εντάξει. Εντάξει, έλα, κόψε μια στη μέση, να πάρω εγώ τη γωνία, γιατί οι γωνίες είναι οι πιο ωραίες. Και να δοκιμάσουμε. Βλέπεις που έχει μέσα marble cake, έτσι το λέγει η γιαγιά μου. Οπότε το δοκιμάζετε στο σπίτι, μπαίνετε και στο www.star.gr, βρίσκετε τις συνταγές στο Breakfast Star.